Χαίρετε. Καλησπέρα. Κάντε κάτι ζεστό να πείτε, Εγώ έχω φτιάξει τσάι. Και έχουμε να ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και διδακτική συνάμα ιστορία. Ένα από τα παλιά mail που επιτέλους γίνεται vlog. Στο οποίο η φίλη έχει βάλει τον πετυχημένο τίτλο Περιμένοντα ένα καράβι που δεν ξεκίνησε ποτέ. Αγαπημένη μου, θέκλα γεια σου. Σε βρήκα τυχαία στο YouTube πριν μερικού μήνε σε μια προσπάθεια να βρω τον εαυτό μου και από τότε έχει γίνει η καθημερινή μου παρέα. Γεια σου, φίλη. Πάει πολύ καιρό που θέλω να σου στείλω, όλο όμω το αναβάλω. Σου γράφω σήμερα με βουρκωμένα μάτια ω μια προσπάθεια να πω σε κάποιον όλα αυτά που χρόνια μαζεύω. Ξεκινάω λοιπόν. Προσδεθείτε, λέω εγώ. Είμαι 28 χρόνων και εδώ και 5 χρόνια ζω σε μια χώρα στην Ευρώπη. Έχει φύγει από την Ελλάδα δηλαδή. Μεγάλο ω παδί πατέρα χρήστη τυχερών παιχνιδιών που έφαγε όλε τι αποτεμιεύσει του στα φρουτάκια και μα άφησε χρέη και χρέη σε συγγενεί και τρει τράπεζε. πατέρα σου, Συνήθω οι κόρε των εξαρτημένων γίνονται γυναίκε που αγαπούν πολύ. Συνεξαρτημένε. Πράγματα τα οποία ανακαλύψαμε στην οικογένεια μου πολύ αργά. Όταν μεγάλωσα λοιπόν, είχα βάλει σκοπό να ξοφλήσω αυτά τα χρέη χωρί να το πω στου γονεί μου. Άρα έγινε σε ένα παιδί γονεοποιημένο. Και όταν οι γονεί αφήνουμε κενά, έρχονται τα παιδιά μα να αναλάβουν τι δικέ μα ευθύνε. Κρίμα. Ήθελε οι γονεί μου παρόλα τα λάθη του να με ξανά με το κεφάλι ψηλά και να είναι ευτυχισμένοι ίσω ξανά. Αυτό δεν θα το πετύχαινε ποτέ, να είναι οι γονεί σου ευτυχισμένοι ξανά. Το μόνο που μπορούσε να πετύχει είναι αυτό που τροποντινά πέτυχε, να μην είσαι εσύ ευτυχισμένη. Όλα μου τα παιδικά εφηβικά χρόνια μόνο τσακωμί. Ο πατέρα μου όταν πληρωνόταν να μην έρχεται καν σπίτι. Υπήρχαν φορέ που έκανε ότι έχει θέμα με την καρδιά του και μα έπαιρνε από το νοσοκομείο να πάμε. Εγώ μπερδεμένη να μην ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Παίζει θέατρο για να δικαιολογήσει γιατί δεν ερχόταν σπίτι ή ήταν όντω άρρωστο. Άλλη φορά έκανε σκηνικό ότι τάχα μα έκλεψαν και πούλησε το σταυρό τη βάφτιση μου. Καθώ και άλλα χρυσαφικά που είχαμε. Άλλη φορά με έστειλε να πω τάχα σε ένα φίλο του να πάρουμε κάτι και μου έκλεψε τα λεφτά τη δουλειά μου. Έτσι είναι οι addicts. Έτσι λειτουργούν. Με αυτόν τον τρόπο κλέβουν τα ίδια του τα παιδιά. Η μάνα μου τον έδιωχνε από το σπίτι, τον κλείδωνε τον απ' έξω και αυτός πάλι γύρναγε. Ε, το αυτός πάλι γύρναγε σημαίνει ότι η μαμά σου δεν ήταν αποφασισμένη. Ήταν αποφασισμένη τον είχε χωρίσει τελειωτικά. Θυμάμαι να γυρνάω με τι φίλε μου από το σχολείο και να με ρωτάνε γιατί ο πατέρα σου είναι βρώμικο. Πού να ξέραν ότι ο πατέρα μου κοιμόταν μέχρι και στα πανκάκια για μέρε και ερχόταν κάθε βράδυ στο παράθυρο, κλαίγοντα να του δώσουμε μια φέτα ψωμί. Εγώ και ο αδερφό μου. Εγκλήματα, εγκλήματα και του πατέρα σου και τη μάνα σου αυτά. Εγκλήματα. Αμαρτίε γονέων, παιδεύουση τέκνα. Το βίντεο αυτό θα μπήκε σε εκείνο το playlist. Αμαρτίε γονέων, παιδεύουση τέκνα. Η μάνα μου μόνη να παλεύει και να τον βρίζει πόσο άχρηστο είναι. Η μάνα σου έπρεπε να τον διώξει και να συνεχίσει να παλεύει μόνη της ώστε να μην έχει να το βρίζει και να μην έχετε εσείς να τα περνάτε όλα αυτά. Και άμα μια γυναίκα θέλει να διώξει τον άντρα στυλωτικά μπορεί να το κάνει άμα θέλει. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν resources, υπάρχουν οργανισμοί στους οποίους να απευθυνθείς. Για παράδειγμα, στην Κύπρο είναι το 1440 ο αριθμός για τη βία στην οικογένεια και στην Ελλάδα 15900. Και υπάρχουν κινήσεις νομικές που μπορεί να κάνει μια γυναίκα για να σιγουρευτεί ότι θα χωρίσει από τον άντρα τη, ο οποίο έχει τέτοιο πρόβλημα. Και επειδή έχει ανοίξει και μεγάλη συζήτηση για τη συνεπιμέλεια κάτω από ορισμένα βίντεο, θα πω ότι τέτοιε περιπτώσει που έχουμε να κάνουμε με addicts, μεθυσμένου ή με ανθρώπου οι οποίοι επιβεβαιωμένα έχουν σοβαρέ διαταραχέ, οι οποίε μπορεί να είναι επικίνδυνε για τα παιδιά, εκεί δεν κάνει συνεπιμέλεια. Εκεί κάνει αίτηση στο δικαστήριο η μητέρα. Εάν ο πατέρα είναι αυτό που έχει τι διαταραχέ, Ούτω ώστε να, 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 να εξεταστεί η περίπτωση αυτή ξεχωριστά. Να μην παίρνουμε όλε τι περιπτώσει, όλε και να λέμε είναι, ίδιο αυτές, είναι ίδια με αυτέ. Ο αδερφό μου σε κάθε τσακωμό μα έλεγε να πούμε κι εμεί κάτι ότι δεν το θέλει και να διαλέξουμε ποιο θα πάμε να μείνουμε. Σα χρησιμοποιούσε κανονικότατα η μανά σου. Ο αδερφό μου μίλαγε μερικέ φορέ και ήταν λίγο πιο σκληρό. Εγώ ποτέ δεν έπαιρνα θέση, καταλάβαινα και τι δυο μεριέ και λυπό μου που δεν μπορούσαν να επικοινωνήσω. Εσύ ήσουν το τογωνιοποιημένο παιδί, έκανε το γονιό του. Άλλωστε και η μάνα μου δεν ήταν άγια, αλλά ο αδερφό μου δεν ήξερε. Για κακή μου τύχη, έχω εικόνε στο μυαλό μου από όταν ήμουν τεσσάρων που η μάνα μου μα παράτησε για άλλον άνδρα. Θυμάμαι να πηγαίνουμε στη γιαγιά, μάνα τη μητέρα μου, και να πάει να μα αγκαλιάσει κλαίγοντα και αυτή να τη διώχνει λέγοντα την πιπ. Θυμάμαι τον πατέρα μου να κλαίσει στο σαλόνι και να μου λέει: Μαμά μα άφησε. Σε λίγου μήνε, αραβόνε και νέα γυναίκα στο σπίτι μα, ο μπαμπά μα έφερε μητριά. Μετά πώ τα ξαναβρήκαμε τη μάνα μου, δεν ξέρω. Όπω όλοι διάγνωση τα ξαναβρίσκουμε μεταξύ του για να τα λεπορούν τα παιδιά του. Είναι κάτι που δεν μπορώ να ρωτήσω. Η μάνα μου δεν ξέρει καν ότι εγώ θυμάμαι. Όλα τα θυμούνται τα παιδιά. Ο πατέρα μου παρόλε τι βυσχέ που τρώγεται, δεν μα πλήγωσε, λέγοντα τα λάθη τη μητέρα μα για να ανεβάσει τον εαυτό του και αυτό πάντα το σεβόμουν πάνω του. Υποσχόταν θα αλλάξει, ηρεμούσε λίγο και μετά ξανά τα ίδια. Χωρί αποτοξίνωση δεν μπορεί ένα άτυχτ, ένα εθισμένο είτε από ουσίε είτε από τυχερά παιχνίδια να αλλάξει. Ποτέ δεν πήρα θέση σε κανένα τσακωμό, γιατί ό,τι και να έκανε για μένα ήταν ο μπαμπά μου που απλά είχε χάσει τον δρόμο του. Το λυπό μου και πίστευα θα αλλάξει. σω πληγωμένο σε μια γυναίκα που ποτέ δεν τον αγάπησε αληθινά, ήταν η αντίδραση του στο ότι έκανε. Το γεγονό ότι τον αγάπησε η μητέρα σου ή ότι τον απάντησε ή ότι έφυγε και τον άφησε για άλλο άντρα, δεν τον δικαιολογεί για να είναι άτυχτ. Ο εθισμό είναι μια ασθένεια στην οποία αφήνεται και κατρακυλάει κάποιο. Έχετε ευθύνη ο πατέρα σου. Φτάνω εφηβεία λοιπόν, 16 χρονών, τα προβλήματα στο σπίτι στο έπακρον και κάνω την πρώτη μου σχέση. Δύο μήνε κράτησε, αλλά η πληγή που μου άφησε 10 χρόνια μετά ακόμα πονάει. Το αγόρι αυτό είχε βάλει στοίχημα ότι θα με ρίξει. Ήμουν τότε η σεξ, καλή μαθήτρια αλλά και δύσκολη τη γειτονιά. Ήμουν παρθένα. Έπαιξε τόσο θέατρο ή όντω κάτι ένιωσε μέχρι σήμερα ακόμη δεν ξέρω και δεν με νοιάζει κιόλα. Ο άνθρωπο αυτό κατά τη διάρκεια τη τρίτη μα σεξουαλική πράξη είχε φέρει στο πατάρι τρει φίλου του που μα τραβούσαν βίντεο. Εκείνη τη μέρα κάτι δεν μου άρεσε, κάτι άκουσα κάποια στιγμή. Το ένστικτο μου φώναζε ότι κάτι δεν κολλάει, αλλά πού να φανταστώ ότι, ότι, τι, συνέ, τι συνέβαινε. Μη στα πολυλογώ, σύντομα με χωρίζει. Ακούω φήμε για το βίντεο το οποίο αυτό κυκλοφόρησε σε όλο το σχολείο, περηφανευόμενο ότι ήταν αυτό που με έριξε. Τα παλιόπαιδα. Τα παλιόπαιδα. Και θυμώνω και με του γονεί σου και με τη μάνα σου που ήταν απασχολημένοι στι δικέ του βλακίε και μικρότητε και δεν ήταν εκεί να σε προστατεύσουν. Εγώ να τρελαίνομαι από τη μια, αυτό τόσο πιστικό να θυμώνει και να το αρνείται, και από την άλλη, οι φήμες που κάθε τόσο έφταναν και από άλλο άτομο στα αυτιά μου. Μια τρέλα είμαι αγάπη μου. Όπω τότε που ο πατέρα μου μπαινό νοσοκομεία και δεν ήξερα αν έχει θέμα ή απλά παίζει θέατρο. Εκατό τη εκατό πίστηκα ένα χρόνο μετά που παρακάλεσα ένα φίλο του να μου πει κάποιο επιτέλου την αλήθεια. Για πολύ καιρό μου έστελναν άγνωστη μηνύματα. Με έκαναν, με έκαναν να, φαίνομαι πιπ ξαφνικά ενώ καλά καλά δεν είχα μάθει την είναι Τόση αδικία στη ζωή μου δεν είχα νιώσει ποτέ. Το δίκιο σου. Πού να πήγαινα όμω να πω τον πόνο μου, ποιο να με προστατέψει, ποιο να σε προστατέψει, Ο πατέρα σου που ήταν άτυχη, που ήταν εξαρτημένο, ή η μάνα σου παντού να τον διώξει και να ξεκαθαρίσει την υπόθεση να αναλάβει τι ευθύνε των παιδιών, και καθίσει εκεί να παίζει το ίδιο παιχνίδι. Ακούστε τα εσεί αυτέ που δεν χωρίζετε για τα παιδιά. Δεν χωρίζετε για τα παιδιά, δεν χωρίζετε για τα παιδιά, να αντιπαθαίνουν τα παιδιά μετά. Αυτή η ιστορία θαύτηκε μέσα μου για πολλά χρόνια ότι οι κολλητέ μου δεν ήξεραν. Όταν άκουγαν φήμε για μένα, του έλεγα ψέματα αναγκαστικά. Δεν είχα καμία όρεξη να μου λένε ότι εμεί τα λέγαμε. Ο άνθρωπο αυτό ήταν τόσο ρομαντικό και καλό πριν ολοκληρώσουμε, που το Hollywood είναι λίγο γι' αυτό. Μετά από λίγου μήνε γνωρίζω ένα πολύ καλό παιδί, Ήμασταν μαζί για δύο μήνε, αλλά ούτε φιλί δεν δώσα. Ούτε φιλί δεν δώσαμε, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και ευτυχώ, ίσω γιατί αυτό το παιδί μετά από 7 μήνε τράκαρε και έμεινε μη πληγικό. Δεν θέλω να φανταστώ πώ θα ήμουν αν τον είχα αγαπήσει και μου συνέβαινε αυτό. Κρίμα το παιδί. Την ίδια χρονιά, σε αυτόν θα συνέβαινε, Αντράκα, δεν θα σου συνέβαινε εσένα, σε αυτόν θα συνέβαινε. Και μπορεί ένα άνθρωπο που να ήταν ημιπληγικό να μπορούσε να σταθεί δίπλα σου πολύ καλύτερα σαν σύντροφο παρά ένα που να μην έχει κάποια σωματική αναπηρία, αλλά να είναι κακοποιητικό με άλλου τρόπου. Την ίδια χρονιά δίνω πανελίνε, τα αφήνω όλα πίσω. Πώ κατάφερα και πέρασα στη σχολή που ήθελα με όλη αυτή τη στενοχώρια απορώ. Μένω μόνη λοιπόν δύο χρόνια. Εμπιστοσύνη σε κανένα. Η επόμενη μου σχέση μόνο σεξ, τίποτα άλλο για πέντε μήνε. Μετά γνωρίζω τον άνδρα μου. Μια σχέση που κράτησε από τα 18 μέχρι τα 26 μου χρόνια. Από την οποία τα δύο τελευταία χρόνια έγινε και γάμο. Καθαρά για λόγου βίζα. Για να έρθω να μείνω εδώ στη χώρα που δουλεύουμε. Τον άνδρα μου δεν τον ερωτεύτηκα. Ποτέ. Ξέρω πω ίσω γίνομαι κακιά, αλλά δεν με έλκυσε ποτέ εξωτερικά. Προπόθεση που πιστεύω ότι μετράει ένα ερωτευτή. Εννοείται, αν δεν σε ελκύσει ερωτικά κάποιο, πώ θα τον ερωτευτεί. Με κέρδισε όμω με την αγάπη και την προσοχή που μου έδινε. Μαζί του ένιωθα ασφάλεια και ηρεμία, ήταν το καλό παιδί που λένε. Προσπάθησα πολλέ φορέ να το χωρίσω, εκείνο όμω ποτέ δεν με άφηνε να φύγω. Ήταν ερωτευμένο μαζί μου μέχρι και την τελευταία μέρα και εγώ, σπληγωμένη από το παρελθόν, καθόμουν σκεφτόμενη ότι ποιο θα με αγαπήσει πιο πολύ. Συγκατοικήσαμε όταν ήρθαμε εδώ, όπου δουλέψαμε τρία χρόνια σε εστιατόριο, 16 ώρε τη μέρα. Εγώ προσιλωμένη στο στόχο μου να πληρώσω τα χρέη του πατέρα μου και αυτό κάτι δικά του. Δυστυχώ, με τη συγκατοίκηση με τον άντρα μου άρχισα να τον γνωρίζω καλύτερα. Ναι. Αρχίζουν και είναι το ωραία τώρα. Πάντα έπαιζε μικροποσά σε στοιχήματα. Μέχρι που κέρδισε μια μέρα ένα μεγάλο ποσό, και από τότε μπήκε ο διάολο μέσα του και πορώθηκε άσχημα. Καθόλου παράξενο που πήρε σε έναν εθισμένο, εσύ κόρη του εθισμένου στον τζόγο. Ένιωθα να μου επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο ξανά με τον πατέρα μου και που σε συνδυασμό με την έλλειψη έρωτα ένιωθα το τέλο αυτή τη σχέση. Του μίλησα μα... άπειρε φορέ μάτι όμω, το είχα ξαναδεί το έργο. Το καλό παιδί με την τεράστια αγάπη δεν μου, έφτιανε... δεν μου έφτανε πια ω δικαιολογία. Μετά από τρία χρόνια λοιπόν, όλα τα χρέη και ξανάρχομαι εδώ πίσω, μόνη με σκοπό να δουλέψω στο επάγγελμά μου με τεράστια χαρά και δύναμη. Μέσα σε μια εβδομάδα κατάφερα να βρω δουλειά στον άνδρα μου. Είχαμε όμω πολλά θέματα με το που θα μείνει. Ήρθαν και, Ήρθαν και κάτι πρόστιμα από ασφάλειε που δεν γνωρίζαμε και κάπου εκεί η υπομονή μου. Εγώ να παλεύω για μα και αυτό να τρώει 1500 ευρώ μέσα σε 20 ημέρε σε στοιχήματα και καφέδε και να γκρινιάζει μόνο. Καλό άντρα, ωραίο άντρα. Ήταν καλό άνθρωπο, αλλά ποτέ δεν του είχαν πιστοσύνη για οικογένεια κλπ. Ήταν ανώριμο και αδύναμο χαρακτήρα για άντρα. Και άτυχτ και θυσμένο. Δεν κάνουμε οικογένεια με θυσμένου. Οθυσμένου σε ουσίε, σε ποτά, σε τζόγου. Δεν κάνουμε. Μπορεί να κάνει οικογένεια με έναν μια θυσμένη. Πάντα περίμενε από μένα τα πάντα. Εκεί λοιπόν είναι που γνωρίζω ένα γιατρό. Όμορφο, αρσενικός, με τρομερή αυτοπεποίθηση και δυναμικότητα, προστατευτικό, ο άνδρα που πάντα ονειρευόμουν. Οχ. Oh. Οχ, oh. αυτό γιατί με ανησυχεί. Έτσι όπω ξεκινά την περιγραφή, για λαμόγιο μου φαίνεται. Το πρώτο μα ραντεβού ήταν καθαρά επαγγελματικό, καθώ έψαχνε προσωπικό για την εταιρεία που θέλει να ανοίξει. Μιλήσαμε για δουλειά και για το πότε έφτασε να μου εξομολογείται τη ζωή του, χαμπάρι δεν πήρα. Παντρεμένο κι αυτό, με μικρό μωρό όταν βγήκαμε. Κάπου εκεί άρχισα να λέω κι εγώ τα δικά μου και κάπω έτσι τον ερωτεύτηκα. Την επομένη κιόλα μέρα λέω στον άντρα μου να χωρίσουμε. Μια αφορμή έψαχνα άλλωστε πάντα. Η απιστία δεν υπήρχε στο μυαλό μου. Πληγώθηκε απίστευτα και εγώ από τη μια τύψη που τον πλήγωσα και από την άλλη φούλα ροτεβαίνω με το γιατρό. Και εσύ με το, με, το, με το κελεπούρι. Ναι. Άμα γιατρό κελεπούρι. Ένα χάο μέσα μου. Για κάποιο λόγο πίστεψα ότι αυτό είναι ο άνδρα που χρόνια περίμενα και θα το ρισκάρω. Ο παντρεμένο που είχε μωρό νεογέννητο. Δεν με ενδιαφέρεται το πόσο θα κρατήσει. Ήθελα να ζήσω επιτέλου όλα αυτά που πάντα ονειρευόμουν. Ακόμα θυμάμαι πω έτρεμα στα πρώτα ραντεβού μα. Όλα τόσο πρωτόγνωρα. Δεν φανταζόμουν ποτέ το τι με περίμενε. Πα, πίστευα πω όπω εγώ τον αγάπησα και ξεκαθάρισα τα πράγματα, έτσι θα κάνει και αυτό. Έλα όμω που δεν λειτουργούν όλοι όπω εμά, έλα που δεν σκέφτονται όλοι όπω εμά. Όχι από την πρώτη μέρα σίγουρα, γιατί αυτό είχε και μωρό στο σπίτι. Πίστευα όμω πω με τον καιρό θα με αγαπήσει, θα πιστέψει την αγάπη μου και όντα τόσο δυστυχισμένο σε αυτό το γάμο θα πάρει τι αποφάσει του. Περίμενε. Αναμένατε στα ακουστικό σα. Φαινόταν τόσο χαμένο και δυστυχισμένο. Δύσκολο χαρακτήρα. Μετά από πολύ καιρό με πίστεψε και με αγάπησε. Για αυτόν έλεγε η αγάπη έρχεται όταν νιώθει πω κάποια νοιάζεται και κάνει πράγματα για αυτόν. Λίγο ναρκισιστικό μου φαίνεται αυτό. Και χρηστικό. Δεν είχε εμπιστοσύνη στι γυναίκε, είχε προδοθεί. Οι γυναίκε όμω γιατί να του έχουν εμπιστοσύνη, Έχω αυτή την αμπορία. Ακόμα και η πρώτη μα σεξουαλική επαφή ήρθε μετά από δυο μήνε. Μου έλεγε πάντοτε δεν με θέλει για σεξ. Αλλά ότι είχε ανάγκη από μια γυναίκα άξια εμπιστοσύνη, που θα είναι το δεξί του χέρι, η φίλη του, η αγαπημένοι του, οι του στι επιχειρήσει, κάποια που θα τον αγαπάσει τα αλήθεια και θα κάνει τα πάντα για αυτόν. Αυτό δεν είναι έρωτα. Αυτό είναι η υπάλληλο τη χρονιά. Έκανα τα πάντα για να τον ευχαριστήσω αυτόν και ξέχασα μένα. Συνεξάρτηση. 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 Το παιδί έλεγε του, το έκλεψε η γυναίκα του είχαν πολλά προβλήματα και μια μέρα του είπε και καλά ότι τόσα χρόνια μαζί μπας και είναι στήρος, αυτός μια φορά τελείωσε μέσα της για δοκιμή και έμεινε έγκυος. Α, ότι τα το, η γυναίκα του με δόλο το έμεινε έγκυος. Αμα θέλουμε πιστεύουμε. Μετά παντρεύτηκαν και τα λοιπά. Πέρασα λοιπόν δύο χρόνια που περιμένω να χωρίσει. Δύο χρόνια κάθε Σαββατοκύριακο μόνιμο, αυτό με την οικογένεια του. Δύο χρόνια γιορτέ μόνιμο. Στα περσινά μου γενέθλια για δώρο διέγραψε τον αριθμό μου επειδή δεν του μιλούσα για καμιά εβδομάδα για κάτι που με είχε πειράξει. Πέρσι, λίγο πριν τα γενέθλια του παιδιού του, ήθελε να πάρει αμάξι, αλλά δεν του έφτανα για προκαταβολή. Δείτε στην συνεξάρτηση τι κάνει. Του ευχήθη, εγώ σαν ηλίθια, να επιμένω να του δώσω τρία χιλιάρικα. Του γιατρού. Εσύ, που δούλεψε στα εστιατόρια 16 ώρε τη μέρα να προωθεί τα χρήματα του πατέρα σου το εθισμένου. Δεν ήθελε, αλλά τον έπεισα. Μάνα μου, δεν ήθελε να τα πάρει τα τρία και να τον έπεισα. Του ευχήθηκα τα γενέθλια του παιδιού. Η άλλη είδε το μήνυμα και με πήρε με βίντεο να τη αποδείξει ότι είμαι απλό συνάδελφο. Πιο ο ξεφτύλα δεν ένιωσα ποτέ. Έπαθα σοκ από τη μια, ήθελα να τον ξεμπροστιάσω, αλλά από την άλλη δεν ήθελα άλλε ενοχέ ότι άφησε ένα παιδί χωρί πατέρα, γιατί ξέρω πώ είναι. Εσύ δυστυχώ είχε πατέρα. Αν ήσουν χωρί πατέρα, θα έχει καλύτερη εξέλιξη. Λίγε μέρε αργότερα αυτή βάζει δημόσιο το Instagram του και εκεί είναι που παθαίνω το μεγαλύτερο σοκ. Ο κύριο πήγε ταξίδι για τα γενέθλια του μωρού και η αίτηση για το αμάξι απορρίφθηκε. Μάλιστα. Πήρε τα χιλιάρικα από του και πήγε ταξίδι. Τι ωραία. Από τότε ξεκίνησαν οι τσακωμοί. Δεν μπορούσα άλλο να μην μιλάω. Στι φωτογραφίε όλα τόσο διαφορετικά από τον τρόπο που τα περιέγραφε. Όλα τα Σαββατοκύριακα που εγώ πόναγα, αυτό περνούσε ευτυχισμένε οικογενειακέ στιγμές και η πίτα σωστή και ο σκύλο χορτάτο. Mm. Μετά από τρει μήνε τον παρακάλεσα να το βάλει ιδιωτικό το Instagram. Δεν άντεχα άλλο να βλέπω. Το καλοκαίρι διακοπέ με αυτήν, γιατί το μωρό αναμενόμενο δεν καθόταν χωρί τη μάνα του, μου ορκίστηκε μπροστά στην εικόνα τη Παναγία ότι δεν την αγαπάει. Σιγά μη σέβεται την Παναγία αυτό, για να έχει ερωκιώσιο. Παρόλο τον τεράστιο εγωισμό του, φορέ τον έχω κάνει μπλοκ με αναζητά. Μάνα μου, παρόλο που είναι εγωιστή, σε αναζητά μετά που τον κάνει μπλοκ, φοβερό. Κορί, συνέλθετε. Θύμα ψάχνει κι αυτό. Μου ορκίζεται πώ με αγαπάει και πώ δεν χωρίζει απλώ γιατί αυτή θα παραμυθιάζει το παιδί του με άσχημα λόγια για αυτόν και δεν μπορεί να ζήσει μακριά από το παιδί του. Δεν φταίει το μωρό για τα δικά του λάθη. Βεβαίω δεν φταίει το μωρό για τα δικά του λάθη. Γιατί τα κάνει όμω τα λάθη. Δεν θέλει να χωρίσει εξαιτία μου, αλλά επειδή τελείωσε ο γάμο του. Και επίση θέλει να φτιαχτεί πρώτα οικονομικά. Εδώ είναι γιατί δεν χωρίζει. Και επίση θέλει να φτιαχτεί πρώτα οικονομικά ώστε να μπορεί να φύγει. Μήπω δεν μερικά χιλιάρικα ακόμα να μπορεί να φύγει. Ο γιατρό, το κελεπούρι, Μέχρι τώρα αυτή δεν δούλευε κιόλα λόγω του παιδιού και δεν μπορούσε οικονομικά να ανταπεξέλθει διότι είχε επενδύσει ότι είχε στη δουλειά του. Θέλει αυτή να το χωρίσει, λέει. Μα τέτοιο τελκελεπούρι, γιατί ρε παιδιά, μην κελεπούρι, γιατρό. Δεν λέω ότι όλοι οι γιατροί είναι έτσι, αλλά μερικέ φορέ λέμε Α, γιατρό ή δικηγόρο, Α, είναι έτσι, άρα είναι καλό. Άλλο το επάγγελμα και άλλο το ποιόν του ανθρώπου. Δεν έχει σημασία. Και το ρωτάω πώς να το χωρίσει όταν τη συντηρεί και την έχει ταξίδιο που γουστάρει. Χαζίνε. Έχει φύγει από το σπίτι του πολλές φορές επειδή είναι κακιά, εγωίστρια και νευρικιά. Λέει, λέει. Δεν θέλει τους γονείς του ούτε για επίσκεψη, δεν μιλάει με την αδερφή του. Αυτή έχει δει κανένα δύο-τρία μηνύματα και κλήσει μας, μπορεί όμως και απλώς να μην την νοιάζει. Δεν ξέρουμε την υπόθεση της γυναίκας, δεν την έχουμε εδώ να μας μιλήσει. Αυτό λέει πως η μαζί του και δεν τον αγαπάει. Και αυτό μένει από αγάπη. Τον υποβιβάζει λέει ο Σάντρα, γιατί είναι συνάδελφό του και όταν έκανε πρακτική αυτή δούλευε και τον υποβίβαζε. Έδινε τα λεφτά τη στου δικού τη και σε αυτόν ούτε μπήρα. Λέει αυτό την έβαλε στη δουλειά με μέσον, τη βοήθησε σε πολλά πράγματα. Μα θέλουμε, πιστεύουμε, και αυτή παρόλο που έχει γνωριμίε δεν το στηρίζει ούτε στην εταιρεία ούτε ω άντρα. Αν θέλουμε, πιστεύουμε, αλλά αυτά που λέει και η κατηγορητή γυναίκα του. Έχω δει κάτι μηνύματα τη πώ το βρίζει. Ε, συγγνώμη, μια γυναίκα που βρίζει τον άντρα τη σημαίνει ότι για όσα τη καταλογίζει ο άντρα τη ισχύει, μπορεί να την ευρύεσαι εκείνη την ώρα για να τον ευρύσει. Τι να πω όμω, δεν ξέρω ειλικρινά ποια είναι η αλήθεια. Με έχει συστήσει σε όλου του φίλου του. Θα είναι και αυτή η παρόμοια και λεπούρια. Έχω συναντήσει και την αδερφή του, η οποία άνοιξε θέμα για νύφε πεθερέ, στοχοποιώντα τη γυναίκα του, υποψιάζεται για μα και ήθελε να βγούμε, αλλά κράτησε απόσταση. Έχει αδερφούλα. Δεν ξέρω τι να πιστέψω. Το θέμα τη εμπιστοσύνη άλλωστε ήταν ανέκαθεν πρόβλημα για μένα. Αυτό που ξέρω είναι πω η αγάπη δεν πονάει. Αυτό ξαναπέστω. Η αγάπη δεν πονάει. Η αγάπη δεν πονάει. Ξαναπέστω και εσύ να το ξαναγούμε και εμεί μέχρι να το εμπεδώσουμε. Η αγάπη δεν πονάει. Όλοι όσοι βλακοδό πονέσαμε για λεγόμενε αγάπε ή για φαντασιώσει αγάπες ξέρει ότι και οι δυο μα υποφέρουμε εξαιτία του και αυτό δεν κάνει τίποτα. Mm. Πρώτα απ' δεν είμαστε σίγουροι αν αυτό υποφέρει. Το πρωί στη δουλειά του, το απόγευμα απασχολημένο σε συναντήσει για την εταιρεία και σε πολλέ από τι οποίε είμαι και εγώ παρόν. Αυτή έχει δύο μήνε που άρχισε δουλειά και αυτό αργά πάει σπίτι. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί δεν χωρίζει πλέον. Οικονομικά είναι καλύτερα και η δικαιολογία του παιδιού του ότι δεν μπορεί μακριά του δεν υπάρχει πια. Αν χώριζε δεν θα έχει καμιά διαφορά, αφού το παιδί του έτσι αλλιώ δεν το βλέπει και καθόλου, όλη μέρα λείπει. Αλλά έχει πορωθεί τόσο πολύ να κάνει λεφτά, που δεν τον νοιάζει αν άνθρωποι πληγώνονται στο μεταξύ. Γιατί να ξεβολευτεί άλλωστε. Βιώνω ένα διαρκέ πένθος. Σε λίγε μέρε έχει πάλι γενέθλια η κόρη του. Αυτή έφυγε με άδεια. Πέρσι είχε έρθει αυτό το, το, το mail. Υποτίθεται να περνάγα μαζί Χριστούγεννα. Μετά άρχισε κάτι μαλακίε, ότι είχε επαγγελματικά ραντεβού και θα φύγει τρει-τέσσερι μέρε και μπορεί να περάσει και από, την... και από το παιδί του, αλλά δεν είναι σίγουρα ακόμα και βλακίε. Ξέρω ότι θα πάει εκεί και το κατάλαβα στα μάτια του. Και λογικό, το παιδί του έχει γενέθλια, δεν γίνεται να λείπει. Εμένα όμω, γιατί με γεμίζει με ελπίδε κάθε φορά ότι θα κάνουμε μαζί κάτι και μετά πάντα ακυρώνεται κάθε τι, Επειδή τον ανέχεζε. Και τον έχει ακόμα εκεί, όπω είχε μάνα του τον πατέρα σου. Πάντα με αφήνει να περιμένω. Θύμωσα λοιπόν και έφυγα λέγοντα του ότι πάλι μου ταξί και μετά το ακυρώνει. Του είπα κουράστηκα να με πανταμώνει μου, δεν θα με ξαναδεί και δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Την άλλη μέρα έρχεται στο σπίτι μου τρελαμένο μεσάνυχτα, αναγκάστηκα να ανοίξω. Δεν μην αναγκάστηκε να ανοίξω, αν καλούσε την αστυνομία να το μαζέψει. Ήθελε και άνοιξε. Μου φώναζε πω είμαι απαταιώνισσα σαν όλε τι άλλε. Από πάνω. Και, και παράπονο, όπω εσύ απαταιώνισα. Ωραίο τύπο, ωραίο και λεπούρι αυτό. Μην με αστύχητε, τέτοιο τύπου, μήμα μη μα τύχει. Πού είναι η αγάπη που έλεγα ότι του έχω και γιατί δεν απαντάω, Γιατί σταμάτησε να σε θύμα, Εσύ απαταιώνισα που δεν είσαι θύμα πλέον. Εγώ να του λέω να φύγει και ό,τι τελειώσαμε, ότι με καμία γυναίκα δεν πρόκειται να είναι ευτυχισμένο να δεν φτιάξει πρώτον εαυτό του. Πολύ σωστό αυτό που του είπε. Με έπιασε από το λαιμό, με έσπρωξε και μου έδωσε κανένα δυο σφαλιάρε. Εκείνη την ώρα καλή στην αστυνομία. Εκείνη την ώρα. Το παλιό παιδό. Εκεί υπέγραψε και το τέλο του για μένα. Του είπα πώ τολμάει να μπαίνει σπίτι μου, να με χτυπάει και να με βρίζει και ότι είναι άρρωστο. Χρειάζεται θεραπεία και να πάει μαζί αν θέλει. Πα μαζί σου στη θεραπεία. Του φέρα και μαχαίρι να με σκοτώσει αν θέλει, έτσι κι αλλιώ νεκρή νιώθω. Όχι τέτοια αυτά, δεν με στον παλάβο μαχαίρι. Τούπα είπα πολλά βαριά λόγια και τον πλήγωσα. Τότε σταμάτησε να φωνάζει, πάγωσε, μάνα μου τον καημένο, και μου ζήτησε πέντε λεπτά μόνο να κάτσει ότι δεν είναι καλά και μετά θα φύγει. Θε έκλαμπω θέλει ο συγκεκριμένο, πραγματικά, εκείνη την ώρα. Μου ζήτησε να τον αγκαλιάσω, μου ζήτησε να μην τον καταραστώ, αφοβάτηκε τις τι κατάρε. Ξέρει τι θα κάνει, ε. Και πω αλήθεια με αγάπησε και δεν ήθελε ποτέ να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Αμα θέλουμε, πιστεύουμε ότι υποφέρει μακριά μου, συγγνώμη που με χτύπησε, νιώθει απίστευτε ενοχέ και ότι έχει ξεφύγει, δεν ξέρει πια τι να κάνει. Τι κάνει. Ποτέ δεν ήξερε τι κάνει. Ή μάλλον πάντα ήξερε τι κάνει το συμφέρον του. Νιώθει απίστευτα μόνο και δυστυχισμένο, θα το λυπηθούμε κιόλα. Μα έδιρε και κάθε μα κλαίγει, θα το λυπηθούμε κιόλα από πάνω. Ό,τι παλεύει από το πρωί στο βράδυ για να ευχαριστήσει όλου και χάθηκε. Δεν τον ξαναδά έτσι, ο λύκο που έγινε αρνάκι, το φορούσε η τρύπα του βελονίου για να μην τον καταγγείλει στην αστυνομία που κακό δεν τον καταγγείλει. Όταν σηκώσει ο άλλο χέρι πάνω μα, είτε άντρα είναι είτε γυναίκα, καταγγέλουμε κατευθείαν. Η αλήθεια είναι πω δεν είναι κακό. Όποιο έχει. Δεν είναι κακό. Όποιο έχει πρόβλημα τον παίρνει τηλέφωνο, βοηθάει κόσμο και έχει χειρουργήσει ακόμη και χωρί λεφτά. Για μένα έχει κάνει πολλά πράγματα. Αυτό δεν τον κάνει καλό όμω. Μπορεί να κάνει χάρε για να εισπράττει μετά. Αλλά το μυαλό του έχει πρόβλημα, δυστυχώ. Έμεινε αμήλυτο και κοιτούσε το ταβάνι για ώρε. Με αγκάλιαζε με τόση αγάπη ποτέ δεν μου έχει δείξει. Φόβο, μην πάει στη φυλακή σε αγκαλιά. Μου ζήτησε να κοιμηθούμε και για τελευταία φορά μαζί, νιώθοντα λύπη πλέον γι' αυτόν, δέχτηκα. Το άλλο πρωί τον αποχαιρέτησα, λέγοντα τον τόσο συγχωρώ και δεν τον καταργέμαι για τίποτα. Και για μένα δεν είναι κακό, είχε χάσει απλώ το δρόμο του και εύχομαι να το βρει γιατί αυτό καταστρέφεται και θα μείνει μόνο του στο τέλο. Επίση, όταν αγαπάω, αλλά ή θα είναι δικό μου 100% και αλλαγμένο, ή α μην ξανανοχλήσει ποτέ ξανά. Οι μεσαίε καταστάσει φέρνουν πολλά προβλήματα. Αυτό ξαναπέστο. Και έφυγα για δουλειά. Κουράστηκα θέκλα μου να πληρώνω μια ζωή λάθη άλλο. Δεν ξέρω ποια τι νιώθω για αυτόν. Είναι δύσκολο άνθρωπο και εγωιστή. Ώρε ώρε πιστεύω ότι μαζί του δεν θα ήμουν ευτυχισμένη ακόμα και χώριζε. Αυτό σου το υπογράφω. Πω μαζί του δεν θα ήσουν ευτυχισμένη ακόμη και χώριζε. Σου το υπογράφω εγώ αυτό. Βλέποντα τι κάνει αυτή, φοβάμαι ότι θα μου τα κάνει και εμένα στο μέλλον και πολύ καλά σκέφτεσαι. Ακόμα και τέλειος να είναι, ποτέ δεν θα, δε θα του έχω εμπιστοσύνη γιατί θα νομίζω ότι μου κάνει έκανε αυ... θα μου κάνει ό,τι έκανε σε αυτή με μένα. Παρόλο που αυτός λέει ότι αυτή το σπρώχνει και, τον... και την κερατώνει γιατί δεν το στηρίζει και απορρίπτει την οικογένειά του. Και άλλες φορές είμαι τόσο ευτυχισμένη μαζί του και λέω γιατί ακόμα μια φορά που ερωτεύτηκα να μην μπόρεσα να το ζήσω όπως ήθελα. Γιατί να μην παλέψει για την αγάπη μας και να αφήνει αυτή να το γεμίζει με φόβο και ενοχές, ότι θα χάσει το παιδί του αν την αφήσει. Με κούρασε όλο αυτό. Με πονάει που στην εφηβεία μου ήμουν τόσο δυνατή και παρόλο όσα συνέβη, βέρναν τότε στη ζωή μου πέρασα πανεπιστήμιο στην πρώτη μου επιλογή. Ενώ σήμερα, δέκα χρόνια μετά, δεν έχω δύναμη ούτε μέχρι δουλειά να πάω. Παράτησα τα όνειρα μου, δεν εξελίσσομαι. Μακριά από όλου, η μοναξιά και έλλειψη αγάπη με πληγώνουν. Με κούρασε να καταλαβαίνω του πάντε και να του δίνω και εμένα να μην σκέφτεται κανένα πώ νιώθω. Πρέπει αρχίσει να ζητά και να πετύ. Δεν μπορώ να καταλάβω πω οι άνθρωποι που παίζουν με τι καρδιέ των ανθρώπων μπορούν και κοιμούνται ήσυχοι. Αυτή από χθε έβαλε το κοινό του Instagram δημόσιο. Περιμένω με ανυπομονησία να δω αν θα επιβεβαιώσω το εστίχτο μου. Σίγουρα θα επιβεβαιώσω. Με πληγώνει που εγώ θα περάσω πάλι γιορτέ μόνοι ενώ αυτό θα γιορτάζει χωρί κανένα αντίκτυπο στη ζωή του. Ωρε, ώρε νιώθω πω μου όλο αυτό, γιατί έτσι πλήγωσα και εγώ τον άνδρα μου. Το χώρισα στα ξαφνικά μια μέρα και μπήκα ανάμεσα σε μια οικογένεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Θεό σε μερικού δίνει λεφτά, τύχη, εξουσία, αγάπη, ενώ άλλου του αφήνει να υποφέρουν πάντα. Χίλια συγγνώμη που σε κούρασα, αλλά σέβομαι πολύ τη γνώμη σου και δεν ήθελα πολύ την ακούσω. Είσαι η συντροφιά μου εδώ στη ξενιτιά, είναι λεπτό το θέμα μου και μόνο στην κολλητή μου στην Ελλάδα μιλάω, με στηρίζει και με καταλαβαίνει. Κάνα δύο φίλε από εδώ, μόνο κατάκριση. Έχω σταματήσει πλέον να του τα λέω. Παρεπιπτόντω, έχω κάνει δύο συνεδρίε ψυχοθεραπεία ε, εδώ και η ψυχοθεραπεύτρια μου το διέγνωσε ένα Προφανώς Προφανώ σου είπε ότι ίσω είναι ένα αρχισιστή, δηλαδή το, το διαγνώσει εξ δεν δηλαδή γίνεται. Μετά μετακόμισα και δεν είχα ούτε χρόνο ούτε και λεφτά να συνεχίσω. Πιστεύει ότι αν έκανα δύο φορέ το μήνα αρκούν για να δω αποτέλεσμα μέσα μου, από τίποτα δύο φορέ το μήνα αρκούν. Οικονομικά δεν βγαίνω για παραπάνω. Βλέπει, έδωσα όλα μου τα λεφτά να σώσω εντό αγωγών όλου του σημαντικού άντρε τη ζωή μου και για μένα δεν έμεινε τίποτα. Σου στέλνω τον σεβασμό μου και την αγάπη μου. Φυλάκι και καλέ γιορτέ με ποιον αγαπά. Αυτά ήταν πέρσι. Φέτο. Θέκλα μου πόσο. Έστειλα mail ότι επιτέλου θα το κάνουμε vlog. Θέκλα μου πόσο χαίρομαι που λαμβάνω μήνυμά σου. Σε παρακολουθώ καθημερινά. Κάθε σου vlog πιστεύω και κάτι να μα διδάξει. Θα σου πω σε συντομία λίγα λόγια για το τι εξακολούθησε στη ζωή μου τον τελευταίο χρόνο. Ο μεγάλο έρωτα εντό αγωγικών ήρθε λίγε μέρε μετά το mail σπίτι μου λέγοντα ότι χώρισε και δεν έχει που να πάει. Η αλήθεια είναι πω μου είχε πεθάνει κάθε αίσθημα πια για εκείνον. Μπράβο. Είχε φτάσει το τέλο πια. Το δέχτηκα απλώ από συμπόνια. Την άλλη μέρα θα πήγαινε σε ένα φίλο του, τον πήρα τηλέφωνο γιατί δεν τον πίστεψα να μου το δώσει να μιλήσω και με έκανε μπλοκ χωρί να μπει τίποτα και εξαφανίστη. Ωραίο. Την άλλη μέρα βλέπω βίντεο στο Instagram το παιδί του με τη γυναίκα του στα max να περιμένουν τον μπαμπά να βάλει μπροστά στα μάξι. Ωραίο. Άρα επιβεβαιώθηκε. Εκεί έβαλα και την τελεία μου λοιπόν. Α λουστεί αυτή το δηλητήριο του, εγώ τελείωσα με αυτό το θέατρο. Τον έκανα και εγώ μπλοκ λοιπόν, από τότε δεν ξαναβρέθηκα ποτέ ξανά. Δεν ξαναβρέθηκα ποτέ ξανά μαζί του, παραμένει μπλοκαρισμένο για μένα ω θάνατον, Μπράβο. Αυτό με έχει ξεμπλοκάρει πριν κάτι μέρε, με πήρε και ένα αριθμό τηλέφωνο με φωτό την κόρη του. Ή αυτό ή η γυναίκα του, δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει πια. Πέρασα πολλά για να συνέλθω και δεν θέλω να γυρίσω ποτέ ξανά σε εκείνε τι μέρε. Δύο μήνε μετά γνώρισα ένα ξάδερφο μια φίλη μου, πολύ ωραίο άντρα και καλό παιδί. Κόρη, πρέπει να μείνει μόνη σου να συνέλθει και να κάνει ψυχοθεραπεία μετά. Δε, αφού βλέπει τα βίντεο μα, δεν ακού που τα λέμε αυτά ότι τα χωρίζουμε, κάνουμε ψυχοθεραπεία και μείνουμε μόνοι μα να συνέλθουμε. Για κακή μου τύχη όμω, μια εβδομάδα μετά έρχεται η πρώην του και λέει ότι είναι έγκυο. Η πρώην του τον είχε απαντήσει με τον άντρα τη αδερφή του. <laughs> είναι όλοι φιντάνια. Και αν είναι το παιδί, ένα θεό ξέρει και δεν με αφορά κιόλα. Ένα μήνα είμαστε μαζί, δεν μπόρεσα παραπάνω. Ένιωθω ότι μου επαλαμβάνεται η ίδια ιστορία. Πάλι εγώ στην τέταρτη θέση. Καλά, έκανα και φύγε. Να νιώθω ενοχέ που ζητάω λίγη σημασία και χρόνο από κάποιον που δεν μπορεί να μου δώσει. Αποφάσισα λοιπόν να ακολουθήσω αυτή τη φορά το αισθηκτό μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και να φύγω από μια κατάσταση που θα είχε πάντα προβλήματα, καθώ αυτή τον εκμεταλλευόταν πολύ από ό,τι μαθαίνω. Έμεινα λοιπόν 7 μήνε μόνη μου να δυναμώσω. Μπράβο, κόρη, μπράβο. Ήσουν καθημερινή παρέα, μέρα με τη μέρα νιώθω να βρίσκω πάλι τον εαυτό μου. Ήμουν αποφασισμένη πλέον τι θέλω να βρω τον έρωτα πάλι σε υγιή πλαίσια και απέριπτο οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ο τρόπο. Κανένα άλλο τρόπο. Απορρίπτουμε οτιδήποτε δεν είναι υγιέ. Μέσω κοινή παρέα γνωρίζω κάποιον που η αλήθεια είναι δεν με έλκει εξωτερικά, δεν ήταν ο τύπο μου. Βγαίναμε ένα μήνα ω φίλη. Σε όλα του πολύ κυρίω μετρημένο και συνεσταλμένο. Με τον καιρό άρχισα να νιώθω κάτι, του εξέφρασα του φόβου μου και ότι δεν νιώθω ερωτευμένη μαζί του. Με καθησύχασε λέγοντα μου ότι υπεραναλύω πολύ τα πράγματα και σκέφτομαι όλο το μέλλον και σκέφτομαι όλο το μέλλον, να δοκιμάσουμε και βλέπουμε. Αποφασίσαμε λοιπόν να είμαστε μαζί, ζώντα το τώρα και αφήνοντα τι ενοχέ και του φόβου μου, μήπω το χωρίσω και πληγωθεί στην άκρη. Διότι αυτό το έχω λίγο κουσούρι. Ναι, όσοι είναι εξαρτώμενοι και people pleaser, το έχει κουσούρι αυτό. Το... Πολύ κουσούρι, όχι λίγο κουσούρι. Η αλήθεια είναι πω μαζί του νιώθω ήρεμη. Μπορώ και ξαναμπιστεύομαι. Έχει χρόνο για μένα. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα μαζί. Γελάμε πολύ και το σεξ είναι πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Νιώθω εαυτό μου ξανά και κάθε φορά μου φαίνεται και πιο όμορφο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι ανεξάρτητο, δεν με πιέζει για τίποτα και σέβεται τα όρια που βάζω. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει, δεν είναι ο κεραυνοβόλο έρωτα ολοπάθο και αδερναλίνη που πάντα περίμενα. Με αυτό που περίμενε, μου μια εξάρτηση. Και εσύ στη θέση τη ενεξάρτηση. Σω απλώ να έχω παρεξηγημένη την ιδέα του έρωτα στο μυαλό μου και να χάνω έτσι καλέ στιγμέ. Αυτό συμβαίνει. Δεν ξέρω πάντω, αυτή τη φορά μπήκα σε σχέση έχοντα βρει πρώτα τον εαυτό μου και όχι από φόβο μοναξιά και τα λοιπά. Μπράβο, μπράβο. Ήμουν πολύ καλά και μόνη μου και αυτό τον καιρό. ήμουν πολύ καλά και μόνη μου αυτό τον καιρό πριν έρθει αυτό. Δεν ξέρω πού θα βγάλει. Πάντω σε μένα δεν θα επιτρέψω να με ξαναχάσω για κανέναν. Μπράβο, κόρη. Κάνω ψυχοθεραπεία ένα χρόνο τώρα και παίρνω και την αντικαταθλιπτική μαγωγή. αγωγή. Μπράβο, αγάπη μου. Ήθελα όμω τέκλα να σε ευχαριστήσω από καρδιά. Η ψυχοθεραπεία διαρκεί 2,5 ώρε το μήνα για μένα, ίσω. Αυτά όμω που διδάσκουμε από τι ιστορίε άλλων που διαβάζει είναι πολλέ ώρε διδασκαλία. Με βοήθησε πολύ να ξεδιαλύνω πολύ ορισμένα πράγματα στο κεφάλι μου, να είμαι πιο ξύπνια στι συμπεριφορέ των άλλων και να σταματήσω να του λυπάμαι, να σταματήσω να του δικαιολόγω και να του λυπάμαι ξεχρώντα εμένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά λοιπόν. Love you, keep walking. Love you back. Λοιπόν, ήταν μεγάλη ιστορία, αλλά δεν μπορούσα να μην τη διαβάσω λέξη προ λέξη. Χαίρομαι για σένα. Λοιπόν, σα έχω πει και ένα βιβλίο το οποίο το συστήνω πολύ συχνά και μου είχε την πει ότι είχε εξαντληθεί. Το βιβλίο τη Robin, Robin Norwood που έχει τίτλο Γυναίκε που πολύ. Σε αυτό το βιβλίο η Robin Norwood που δεν είναι ψυχολόγο, είναι δημοσιογράφο, εξηγεί πώ οι κόρε των ναρκωτικών και των εθισμένων σε αυτή την περίπτωση καταλήγουν να γίνονται συνεξαρτώμενε στι σχέσει του και να κάνουν σχέσει με άνδρε που δεν τι αγαπούν, που κάνουν τα πάντα για αυτού και ξεχνάνε το δικό του εαυτό. Ψάξτε αυτό το βιβλίο, Γυναίκε που αγαπούν πολύ, τη Ρόμπι Norwood. Και όσοι διαβάζετε αγγλικά, στα αγγλικά σίγουρα θα υπάρχει. Ε, για να το αγοράσετε. Νομίζω στα ελληνικά έχει εξαντληθεί από ό,τι μου έχουν πει. Εγώ δύο-τρει φορέ το έχω αγοράσει, γιατί πάντα κάνω δώρο τα βιβλία και τα χάνω μετά. Τα ξεχνάω και τα χάνω. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο τη Ρόμπι Norwood. προ το τέλο, μιλάει για τη θεραπεία των συνεξαρτημένων γυναικών. Και ότι μια γυναίκα που αγαπάει πολύ, όταν θεραπευτεί, όταν καταλάβει ότι έχει πρόβλημα και κάνει ψυχοθεραπεία και βρει τον εαυτό τη, δυσκολεύεται στην ερωτική σχέση. Επειδή είναι μαθημένη σε αρρωστημένε ερωτικέ σχέσει, που υπάρχει πολλή αδερναλήνη, υπάρχει φόβο, υπάρχει άγχο, υπάρχουν αγωνίε, πράγματα έντονα, έντον, έντονε καταστάσει, έντονα συναισθήματα, έντονα θετικά, έντονα αρνητικά συναισθήματα, δεν μπορεί να μπει σε μία φυσιολογική σχέση τη φαίνεται βαρετή μια φυσιολογική σχέση και, της, και νομίζει πω δεν είναι έρωτα. Αυτό όμω που περιγράφει εσύ για τον άνθρωπο που έχει γνωρίσει τώρα, δείχνει ότι είναι μια υγιή ερωτική σχέση που ο έρωτα δεν είναι κεραυνοβόλο με την έννοια ότι βλέπουμε τον άλλο και πέφτουμε κάτω, ξέρει κατευθείαν. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να γνωρίζονται δύο μήνε, τρει μήνε, ένα χρόνο, δύο χρόνια, μπορεί να είναι συνάδελφοι σε μια δουλειά, μπορεί να κάνουν απλώ παρέα και μετά είναι ερωτευτούν. Σου εύχομαι τα καλύτερα αυτή η ιστορία έχει πάρα πολλά διδάγματα. Νομίζω ότι ο καθένα από εσά και κάθε μια από εσά ακούγοντα αυτή την ιστορία και το σχολιασμό που έκανα κατά τη διάρκεια που διάβαζα την ιστορία μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Να μιλήσω για το γάμο τη μάνα τη κοπέλα, η οποία ήταν παντρεμένη με έναν άνθρωπο προβληματικό, εξαρτημένο από τον τζόγο, που αντί να το χωρίσει τελειωτικά και να λυτρώσει και τον εαυτό τη και τα παιδιά τη από όλο αυτό, κάθισε εκεί πέρα και τον έτρωγε στη μούρη και αυτή και τα παιδιά, και κατέληξε το παιδί τη να είναι γονιοποιημένο. Ότι αυτή η κοπέλα δεν έπρεπε να έχει έγνοια για του γονεί να έχει έγνοια μόνο για τον εαυτό τη. Ότι αυτό που τη έτυχε στα 16 τη, τη έτυχε επειδή Ηταν μια ζωή ε, το καλό παιδί που είχε έγνοια, το γονιωμένο παιδί που είχε έγνοια να προστατεύσει τον πατέρα τη. Και έτσι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ένα άνδρα μπορεί να κάνει κακό. Είχε τον άνδρα στο μυαλό τη ω κάποιον ο οποίο είναι θύμα τη γυναίκα. Και καθόλου τυχαίο που ο γιατρό μετά ήταν και καλά θύμα τη γυναίκα του και τον πίστευε πω ήταν θύμα τη γυναίκα του. Ε, τι να πω. Να πω για. να πω για το ότι αντί να χρησιμοποιήσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής της για να χτίσει για τον εαυτό της, δούλευε για να πληρώνει τα χρέη του πατέρα της. Απαράδεκτα πράγματα. Καθόλου παράδοξο που έπεσε στα δίχτυα του τύπου αυτού του, του... κελεπουριού. Δεν σε κατηγορώ, δεν σε καταχνώνω που λέμε στην Κυπριακή Διάλεκτο, δεν σε κατηγορώ ότι έκανε κάτι λάθο, επίτηδε. Ούτε νομίζω ότι τιμωρήθηκε επειδή χώρισε τον άνδρα σου, ο οποίο ήταν και αυτό φρουτάκια, και αυτό τζογαδόρο, και αυτό χαραμοφάη, που δεν ήσουν ακυρωτευμένοι μαζί του. Δεν τιμωρήθηκε. Σε... Μα τιμωρεί ο Θεό κάνοντα επιλογέ. Οι επιλογέ μα έχουν συνέπειε. Η επιλογή του να είσαι με έναν άνθρωπο που έχει αυτό το προφίλ και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο έχει τι συνέπειε του να ταλαιπωρηθεί. Δεν ταλαιπωρήθηκε επειδή θύμωσε ο Θεό μαζί σου ή έρχεται το σύμπαν τώρα και πληρώνει ε, τα ωφέλη σου επειδή τα έφτιαξε με πανδερμένη. Εσύ, εσύ, σου είναι εντάξει. Μόλι ένιωσε συναισθήματα για τον γιατρό, χώρισε τον άντρα σου. Εκείνο δεν ήταν εντάξει. Χαίρομαι πάρα πολύ που έστω και αργά κατάλαβε το ποιόν του παντρεμένου γιατρού και τον χώρισε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έκανε ψυχοθεραπεία. Χαίρομαι πάρα πολύ που όταν γνώρισε παρόμοια περίπτωση σηκώθηκε και φύγε. Μπράβο, 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 μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ που έμεινε 7 μήνε μόνη σου πρωτού ξεκινήσει νέα σχέση και σου εύχομαι τα καλύτερα. Έχεις την αγάπη και τη δικιά μου και όλων των φίλων εδώ στο κανάλι. Σ' αγαπάμε. Καλό βράδυ.